Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να πω και εγώ ότι μας κατακλείζουν αισθήματα μεγάλης θλίψης για την απώλεια της αγαπημένης μας Μαργαρίτας Γεραλή, της συζύγου του φίλου καρδιακού και συντρόφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου του Μανιού, μια αγωνίστρια της αριστεράς που θα μείνει πάντα στην καρδιά μας και στη μνήμη μας, και να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια. Να πω κατά ανάλογο τρόπο βεβαίως ότι η Ελλάδα πενθεί και την απώλεια ενός ξεχωριστού επιστήμονα, του Γιώργου Γραμματικάκη, ενός ανθρώπου που σημάδεψε τα ελληνικά γράμματα, που συνέγραψε πάρα πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η Κόμη της Βερενίκης, που είναι το Σύμπαν για Αρχάριους. Ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να συμβάλλει, νομίζω, στη συνείδηση του τι ακριβώς είμαστε ως άνθρωποι και το τι πρέπει να απαιτούμε από τον εαυτό μας, καθώς είμαστε κι εμείς φθαρτοί όπως όλα στο σύμπαν. Δεν παραγράφεται, η κληρονομιά δεν ξεχνιέται, η κληρονομιά τέτοιων επιστημόνων, αλλά και πολιτικών, διότι όταν ήταν στο ποτάμι, ήταν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ώστε αυτό το κόμμα να πάρει θετική θέση υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και είναι, νομίζω, μια ξεχωριστή συμβολή και αυτή, η οποία πρέπει να αναγνωρίζεται και πρέπει να αναγνωρίζεται κιόλας σε μια εποχή που είναι πολλά τα μπουμπούκια της ακροδεξιάς, τα οποία βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να μην χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο από το να μυρικάζουν επιχειρήματα που ακούγονταν προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία. Και πώς θα φέρνει η ζωή να ανεβαίνουν σε αυτό το βήμα και να εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντάς της ότι είναι η εθνική εξαίρεση, επειδή το Μέτιο τον ψήφισαν μουσουλμάνοι. Δεν χρειάζονταν όμως πολλή προσπάθεια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αφού τους είχατε γεμίσει τις ιδεολογικές και πολιτικές αποσκευές προεκλογικά. Και λέγατε ότι οι δικοί μας βουλευτές είναι η εθνική εξαίρεση. Είναι ύποπτοι, είναι εντελούμενα του τουρκικού προξενείου. Και αυτός είναι ένας, ξέρετε, από τους παράγοντες της δικής σας αποσταθεροποίηση και των δικών σας διλημάτων. Ελπίζουμε να μην πέσετε στον πειρασμό να αναζητήσετε ακροδεξιές πλειοψηφίες, πλειοψηφίες δεξιάς ακροδεξιάς, είτε για τις συνταγματικές αλλαγές τις οποίες επιθυμείτε, είτε για να φτιάχνετε πλειοψηφίες για αλλαγές στις ανεξάρτητες αρχές. Το ελπίζουμε ειλικρινώς, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι βέβαια, διότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός και να διδαχτεί και από τη δική σας στάση στο μακεδονικό, αλλά και από το τι γίνεται διεθνώς, ότι η ακροδεξιά ορισμένα ζητήματα τα χρησιμοποιεί για λόγους καθαρά πολιτικού εμπορίου, για λόγους marketing. Καλή ώρα το ζήτημα του μακεδονικού στην Ελλάδα ή το ζήτημα το μεταναστευτικό γενικώς, το οποίο ζήτημα μεταναστευτικό, επιτρέψτε μου να σας πω, προσκρούει στην πολύ μεγάλη ανάγκη, η πολιτική που εφαρμόζεται, προσκρούει στην πολύ μεγάλη ανάγκη εξέβρεσης εργατικών χεριών, κυρίως για την πρωτογενή παραγωγή. Δεν πήγατε καθόλου στην ελληνική επαρχία αυτόν τον καιρό? Δεν τα είδατε αυτά τα προβλήματα? Δεν μιλήσατε με παραγωγούς που σας λέγανε δεν βρίσκουμε εργάτες να δουλέψουν? Μόνο σε εμάς μιλάνε, δεν μιλάνε σε εσάς? Δεν έχετε τρακάρει με τοπικά, με τη ρητορία σας και τις επιλογές σας? Θα κάθαστε να ακούτε την ακροδεξιά εδώ να δίνει μαθήματα σε όλο τον ελληνικό πολιτικό κόσμο και θα δέχεστε να σέρνετε πίσω από αυτές, να σέρνεστε πίσω από αυτές τις ρητορίες? Δεν πρέπει να το κάνετε. Η ακροδεξιά με όρους marketing ασχολείται με ορισμένα ζητήματα. Και στην Ευρώπη το ίδιο έγινε. Θυμάστε τη Μελώνη που έλεγε θα βγάλει την Ιταλία από το ευρώ? Τα ξέχασε μετά. Τα ίδια έλεγε η Κλεπέν. Τα ξέχασε μετά. Και θέλω, όχι, άλλοι λέγανε, εμείς δεν λέγαμε, δεν ξέρω. Τα γελάκια που απευθύνονται, κύριε Πλεύρη, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς δεν λέγαμε, εμείς και διαπραγματευτήκαμε και το δημοψήφισμα κερδίσαμε και πήγαμε σε εκλογές μετά το Σεπτέμβριο του 2015, πράγμα που θέλετε κι εσείς και όσοι σας υποστηρίζουν στα μίντια να το ξεχνάτε. Διότι μας είπε ο λαός, συνεχίστε. Είχαμε την πρωτότυπη ιδέα να ζητήσουμε από το λαό την έγκριση για όσα καταφέραμε και δεν καταφέραμε στη διαπραγμάτευση του 2015. Δεν θα σας αφήσουμε να τη μονοπολείτε αυτή τη συζήτηση. Και θέλω να πω και κάτι προς τον
αρχηγό των Σπαρτιατών. Σεβόμαστε κάθε έναν. Μαθήματα για τον πατριωτισμό μας δεν λαμβάνουμε, ειδικά από όσους έχουν πάρει κυροζήνη από τις σβάστικες. Κανένα τέτοιο μάθημα. Και τα περιμειοδοτών εθνικών εξαιρέσεων και πέμπτης φάλαγγας αλλού. Η Ελλάδα έχει ιστορία, η Ελλάδα τη σβάστηκα την τζάκισε, οι αγωνιστές, οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, οι δημοκρατικοί άνθρωποι αγωνίστηκαν απέναντι στους Ναζί και δεν θα πάρουμε μαθήματα από τα ορφανά κανενός εδώ μέσα. Μετρημένα λόγια και σταράτα και σας το λέμε όσο πιο ήρεμα γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βρίσκεται σε μια φάση που θα πρέπει να κάνει και αυτές τις επιλογές, διότι πλαγιοκοπείται όπως βλέπετε από τα πολλαπλά λουλούδια της ακροδεξιάς. Είναι η πρώτη μου τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε. Επειδή έχει μιλήσει ο Πρόεδρός μας εννοείται. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Έχει να αντιμετωπίσει και τον κακό της σε αυτό, διότι το βλέπουμε και σε αυτό το νομοσχέδιο. Σας είχαμε πει ότι θα έρχεστε αντιμέτωποι με νομοθετήματα δικά σας. Και πραγματικά έρχεστε εδώ και φαίνεται ένα νομοσχέδιο με λίγα άρθρα, είναι η αλήθεια, τα μισά εκ των οποίων είναι ξύλωμα δικών σας πρωτοβουλίων. Θα θέλαμε κι εμείς να ξέρουμε τι στάση θα είχε, ας πούμε, ο κύριος Κικίλιας ή ο κύριος Θεοχάρης σε σχέση με το νομοθέτημα. Αν ο ένας μίλησε στο Υπουργικό Συμβούλιο ή αν ζητήθηκε η γνώμη του άλλου όταν νομοθετούσατε. Έρχεστε αντιμέτωποι βεβαίως και με τα προβλήματα της ακρίβειας, τα οποία τα πολλαπλασιάζετε με τις τάσεις σας εντός της χώρας. Και έρχεστε και αντιμέτωποι με τις διεθνείς κρίσεις, τις οποίες λυπούμαστε πάρα πολύ να διαπιστώσουμε ότι με τις τάσεις σας μάλλον βάζετε τη χώρα στο κάδρο της κρίσης παρά την κάνετε μέρος της λύσης. Και αναφέρομαι στην επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Ισραήλ, όπου συνάντησε μόνο τον κ. Νετανιάχου. Μια κίνηση την οποία αποφύγανε να κάνουν άλλες χώρες. Επιτρέψτε μου να. Είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα πω μόνο ότι απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το δεχτήκατε και εσείς, η ηγεσία του Υπουργείου, κυρία Ράπτη. Η ίδια η κυρία Κεφαλογιάννη είπε ότι θα φέρει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μελλοντικά. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την ανάταξη της τουριστικής εκπαίδευσης. Δεν ακούσαμε καμία αξιολόγηση γιατί απέτυχε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και, εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε λογική έλεος. Λέει ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειές της μπορεί να είναι ευκαιρία οικονομική. Η ερημοποίηση δηλαδή με την οποία κινδυνεύουν οι τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα να είναι ευκαιρία για επιμήκυση της τουριστικής σεζόν. Μιλάμε για θεωρία η οποία δεν μπορεί ούτε καν να έρθει σε οπτική επαφή με οποιαδήποτε λογική. Όχι να σταθεί στο δημόσιο διάλογο καν. Δύο σχόλια και ζητώ συγγνώμη για την κατάχρηση σε σχέση με την οικονομία. Υπάρχουν οικονομικά στοιχεία τα οποία δημοσίευσε ο ΙΟΒΕ. Τα πανηγύρια και οι χαρές τελειώνουν απότομα. Έχει πέσει ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατά 45 μονάδες, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Ο δείκτης της μεταποίησης επίσης μειώθηκε. Το 63% των εταιριών δεν μπορούν να προβλέψουν αν θα αναπτυχθούν ή όχι. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών έπεσε κατά 4 μονάδες. Το επίπεδο τρέχουσα ζήτησης και παραγγελιών κατά 12. Και βεβαίως ακούσαμε ότι η απάντηση σε αυτούς τους πρόδρομους δείκτες από τη μεριά της κυβέρνησης, εκτός των άλλων, είναι ότι τελειώνει και το πρόγραμμα Σπίτι μου. Δεν έχουμε, λέει, άλλα δημοσιονομικά περιθώρια. Σας κάναμε τρελή, ισχυρή κριτική στην αρμόδια επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Πορτογαλία γιατί διοχετεύει 3 δις για πρόγραμμα κοινωνικής στέγης. Και εμείς λέμε ότι τελείωσε η δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας και δεν αξιοποιούμε το σοβαρό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης. Εν πάση περιπτώσει, άλλο ένα ζήτημα στο οποίο θα ζητήσουμε απαντήσεις στις επόμενες και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη. Ένα ζήτημα για το οποίο θα ζητήσουμε απαντήσεις και να είστε απολύτως βέβαιοι είναι το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του πακέτου της Alpha Bank. Μιλάμε για το 10% των μετοχών το οποίο είναι στο ΤΑΦΧ ΣΥΓΜΑ και το οποίο ακούμε ότι θα ιδιωτικοποιηθεί και δεν θα μάθουμε την τιμή στην οποία πωλήθηκε. Σε μια εποχή που το να κατέχει το 10% της Alpha Bank σημαίνει 100 εκατομμύρια μόνο από τα μερίσματα. Και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι ότι θα πουληθεί για 300 εκατομμύρια αυτό το μερίδιο. Προσέξτε, 100 εκατομμύρια μέρισμα το χρόνο για 300 εκατομμύρια τιμή πώλησης ή ότι θα είναι κρυφή η τιμή.
Δεν θα γίνει αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Ευχαριστώ δεν πολύ, θα μείνει. Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται προοδευτική λύση, η οποία θα αξιώσει ένα πιο ήπιο δημοσιονομικό μονοπάτι, θα αξιοποιήσει με δίκαιο τρόπο τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα μειώσει τους έμεσους φόρους, θα προστατέψει την εργασία και το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπά.